Η Θεσσαλία είναι πρώτη. Πρωτοστατή, καινοτομή στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Με δεκάδες βραβεία ευρωπαϊκά, καινοτομίας, πράσινης περιφέρειας, διαχείρισης νερού, καινοτομίας στην καταπολέμηση των αρουραίων, καινοτομίας στα υποθαλάσσια μουσεία, καινοτομία παντού στις έξυπνες λύσεις της επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα πρωτοστατεί και σε άλλα, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαχείριση του νερού, στην ασφάλεια των πολιτών, στην κυκλοφορία. Είμαστε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, όπως πρώτοι είμαστε και στο Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, είμαστε πρώτοι με περιφέρεια. Χρησιμοποιούμε τα χρήματα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 250.000 έργα προϋπολογισμού 5 και κάτι της από την Ευρώπη. Δηλαδή, όπως τρέψεις το μάτι σου, θα δεις τα μπέλε σε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δεις περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφερειακό πρόγραμμα Θεσσαλίας ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Παντού. Σχολεία, παιδαγωγία, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, γεωργικές, επιχειρήσεις εμπορικές, νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία έχει 3 νοσοκομεία στην Λάρισα, στον Βόλο και στα Τρίκαλα που μπορούν να κάνει στη φανερογράφηση, το οποίο δεν είχε πριν από 5 χρόνια 6. Και όλα αυτά γίνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στηρίξει με 120 εκατομμύρια ευρώ εμείς ως περιφέρεια την υγεία, την κρατική υγεία. Η κρατική υγεία πήρε σάρκα και οστά, πήρε υπόσταση, πήρε νέα μηχανήματα για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, πήρε νέα κτίρια, πήρε νέους ανθρώπους, πήρε νέα αυτοκίνητα. Όλα αυτά έχουν στηρίξει στον άνθρωπο. Χιλιάδες θέσεις εργασίας από τα έργα τα οδικά. Έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Η μελέτη που έγινε για την οδική ασφάλεια μας κατατάσσει από την περιφέρεια στους περιφερειακούς δρόμους. Περιφερειακοί δρόμοι μεγάλοι, σύγχρονοι, μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα και με ασφάλεια. Αλλά ταυτόχρονα στο νερό, νερό. Υπάρχει πόσιμο νερό παντού. Υπάρχει διαχείριση των αποβλήτων. Είμαστε πιο πράσινη περιφέρεια. Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων. Υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί πάνω από 2.000 κατοίκους όλα τις περιοχές, αλλά και κάτω από 2.000 κατοίκους. Αθλητικά έργα. Είμαστε η πρώτη αθλητική περιφέρεια με εκατοντάδες αθλητικά έργα, μεγάλα, μικρά, μεσαία, παντού στο χωριό, στην εθνική κοινότητα, στην πόλη, στην πρωτεύουσα. Και ταυτόχρονα στον τουρισμό έχουμε ανεβάσει επίπεδο τη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία καινοτομεί καταρχά με τα υποβρύχια μουσική, γιατί αυτή τη στιγμή έχει κάνει στο blue culture, στον μπλε πολιτισμό. Είμαστε επικεφαλής εταίρων ετυχίως, όλη η Ευρώπη μιλάει για τη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία που δεν είχε ποτέ αποτύπωση στην Ευρώπη και τα τελευταία 11 χρόνια έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Θεσσαλία που με όλες τις δυνάμεις, γιατί είμαστε μια ομάδα, παλεύουμε, μια ομάδα που παλεύει, συνεργάζεται και κερδίζει. Η Θεσσαλία στον πολιτισμό, το αρχαίο